Στον τρίτο τελικό της ιστορίας του, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε οπλισμένος από την εμπειρία των δύο προηγούμενων Final Four. Έτσι κι αλλιώς, στη ζωή ενός ανθρώπου, ως εμπειρία ορίζεται το σύνολο των λαθών που έχει κάνει. Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες σε Final Four, η τρίτη έπρεπε να είναι και η φαρμακερή. Η Μπαρτσελόνα όμως ξεκινάει καλά με το καλάθι του Ρίβας. Και το σκορ γίνεται 4-0 από το καλάθι του Πορτορικανού. Παρ' όλα αυτά όμως, το συγκεκριμένο Final Four ήταν η διοργάνωση μίας ομάδας, του Ολυμπιακού, αλλά και ενός προσώπου, του David Rivers, που αμφισβητήθηκε όσο λίγη στην αρχή της σεζόν, στο φινάλε όμως τριάμβευσε το αίσθημα της προσωπικής δικαίωσης. Τόσο του ίδιου που έμεινε πιστός στη συμφωνία με τον εαυτό του για την κατάκτηση του τροπέου, που ο ίδιος αποκάλυψε περί χαρής, όσο και του Ολυμπιακού που στα χρόνια της κυριαρχίας του σε ευρωπαϊκό επίπεδο έμοιαζε με βασιλιά χωρίς τέμα. Το 94 στο Τελαβίβ ήταν η Μπανταλώνα, το 95 στη Σαραγώσα η Ρεάλ, και κάποτε αυτή η κατάρα έπρεπε να εξορκιστεί. Στα πρώτα 7,5 λεπτά ο Ολυμπιακός κόρυψε την ανησυχία στους 7.000 οπαδούς του που είχαν κατακλείσει το Παλαέου. Το άγχος του ήταν ορατό δια γυμνού οφθαλμού και δεν του επέτρεπε να καταθέσει το παρκέ τον πραγματικό εαυτό του. Χαρακτηριστική είναι αυτή η φάση όπου ο Νάκητς αστοχεί σε ξεμαρκάρι στο lay-up. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς όμως, μέτρη της ψυχολογίας, χειροκροτεί. Η Μπαρτσελόνα προηγείται 7-2. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ολυμπιακός είχε τον τρόπο, και αυτός ο τρόπος ήταν η άμυνα. Ο Χιμένεθ κάνει ζημιά κάτω από το καλάθι. Όσο περνούσε ο χρόνος όμως, ο Ολυμπιακός έβρισκε τα πατήματά του. Οι ερυθρόλευκοι μετάλλασαν το επιθετικό άγχος του σε αμυντική ενέργεια και δύναμη. Η αδρανοποίηση των τακτικών του Ρενέσες και η αιχμαλωσία των βασικών ατού της Μπαρτσελόνα κράτησε τον Ολυμπιακό όρθιο. Ο Χιμένεθ συνεχίζει το βιολί του απέναντι στον Βέλπ, όμως ο Ολυμπιακός σιγά σιγά ανακάμπτει. Στη διάρκεια των 7,5 πρώτων λεπτών η ελληνική ομάδα δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο στην επίθεση, αλλά τον δημιούργησε από την άμυνά της. Αυτής που δεν επέτρεψε παρά ελάχιστα σουτ στους ελεύθερους σκοπευτές της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι αναζητούσαν στηρίγματα κοντά στο καλάθι. Η Μπαρτσελόνα προηγείται 13-8. Ο Σιγάλας βρίσκει όμορφα τον Βέλπ μέσα στο καλάθι και αυτός ευτοχεί. Κάνει το 13-10. Σε ένα από τα ελάχιστα ξεμαρκάριστα σουτ, ο Αρτούρας Καρλισόβας ευτοχεί και δείχνει να χωλαίνει. Είναι η στιγμή του τραυματισμού του Λιθουανού. Το ρεσιτάλ του Rivers αρχίζει. Η διαφορά μειώνεται στον έναν πόντο. Ο Αμερικάνος δείχνει να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στον ημιτελικό κόντρα στην Ολύμπια. Και ο Ολυμπιακός φυσικά το απολαμβάνει. Με δεδομένη την αδρανοποίηση της περιφερειακής γραμμής της Μπαρτσελόνα, οι πόντοι για τους Ισπανούς έρχονται από τους ψηλούς. Όπως από τον Αντρέου για παράδειγμα. Ο Rivers όμως έχει πάρει φωτιά. Ο Φασούλας μαζεύει την μπάλα μετά το άστοχο σου του Βέλπ και καρφώνει στο καλάθι της Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι απελευθερώνεται από το αρχικό άγχος του. Και το παιχνίδι γυρίζει. Η διαφορά φτάνει στους 3 για τον Ολυμπιακό πια, 21-18. Το σερί που τρέχουν οι ερυθρόλευκοι είναι 6-0. Ο Χιμένεθ όμως είναι αποφασισμένος να πάρει επιτέλους αυτό το τρόπαιο που δεν έχει καταφέρει ποτέ να κατακτήσει με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Οι Ισπανοί περνούν μπροστά προς στιγμήν με έναν πόντο μετά το καλάθι και φάουλ του Ζωβρέσα. Όμως ο Ρίβερς απαντά γρήγορα. Ο Πανικολάου καρφώνει την μπάλα στο καλάθι της Μπαρτσελόνα και στο Παλαέουρ Γίνεται χαμός. 7.000 οπαδοί του Ολυμπιακού βλέπουν ότι η ομάδα τους είναι έτοιμη πια να κατακτήσει το τρόπαιο. 28-22 μετά το τρίποντο του Τόμιτς και ο Ολυμπιακός περνάει με 6. Η Μπαρτσελόνα φαίνεται να τα έχει χαμένα. Είναι αιχμάλωτη στην άμυνα του Ολυμπιακού. Σε μια από τις λίγες περιπτώσεις που ο Τζότζεβις ξεφεύγει από τα δεσμά του Ρίβερς ευστοχή. Ο Σέρβος είναι τεράστια κλάση, αλλά ο Ρίβερς πάνω του κάνει εκπληκτική αμυντική δουλειά. Σε μια από τις τελευταίες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Χιμένεθ μαζεύει το επιθετικό rebound και κερδίζει το φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ από τον Dragan Tarlac. Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα 29-29. Και στα 3 δευτερόλεπτα ο Ρίβερς κερδίζει το φάουλ. Με δύο εύστοχες βολές θα γράψει το 31-29 που θα είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινά με τον Ολυμπιακό να είναι πιο ορεξάτος, πιο φρέσκος, πιο έτοιμος για την κατάκτηση του τροπαίου. Και πιο έτοιμος από όλους φαίνεται να είναι ο κύριος που μόλις είδατε, ο David Rivers, ο οποίος έφτασε γρήγορα στους 16 πόντους. Οι Καταλανοί άντεξαν για ένα ημίχρονο και κάτι ψηλά. Όσο χρειάστηκε δηλαδή στο Γιώργο Σιγάλα στην αρχή του δευτέρου ημίχρονου να ευστοχίσει το τρίποντο που έδωσε στον Ολυμπιακό αέρα 10 πόντων. Αυτό ήταν και το σινιάλο για να ξεκινήσει η ολομέτωπη αντεπίθεση και εμπαραλλήλω η άτακτη υποχώρηση των Ισπανών. Ο Ολυμπιακός τρέχει σε σερί 10-0. Ο Καρνιτσόβας χωλένοντας βρίσκει δρόμο προς το καλάθι του Ολυμπιακού. Είναι μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ο Λιθουανός βρέθηκε ξεμαρκάριστος να εκτελέσει. Ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη φυσική κατάσταση και ενώ στο πρώτο ημίχρονο καταφέραμε να τον παίξουμε στα ίσα, στο δεύτερο ημίχρονο καταρρεύσαμε, παραδέχθηκε υποτικά ακόμα και αυτός ο Άιτον Γκαρσία Ρενέσες που για ακόμα μία φορά, για έκτη στην καριέρα του, έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από τον τελικό. Ήδη η ετικέτα του loser στον Ισπανό είχε κολλήσει από τον προηγούμενο τελικό κόντρα στο Παναθηναϊκό στο Παρίσι, στο Final Four του 1996. Η άμυνα του Ολυμπιακού σαν μέγενη έσφυγε στο λαιμό της Μπαρτσελόνα που έβρισκε με πολύ μεγάλη δυσκολία το δρόμο προς το καλάθι των ερυθρολεύκων. Το σκορ γίνεται 44-35. Με διαδοχικά επιθετικά rebound, δείγμα της θέλησης και του πείσματος που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, η διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 11. Ο Εστεγέρη μειώνει στους 8. Ο Ρενέσες γυρνάει την άμυνά του σε ζώνη. Όταν ο Ρίβερς δεν εκτελούσε τη σκυτάλη έπαιρνε ο Φασούλας με τον Τάρλατς, ενώ σε ρόλο μπαλαντέρ ο Δημήτρης Πανικολάου που τα έκανε όλα και συνέφερε. Σημείωσε 11 πόντους και παράλληλα ανέλαβε το δύσκολο έργο της φύλαξης του Χιμένεθ. Πολιορκητής της παραβιασμένης πια καταλανικής άμυνας και την ίδια στιγμή κυματοθράφης της κάθε υποψίας αναγέννησης ήταν το ίδιο πρόσωπο. Ο David Rivers που στην επίθεση έβγαζε φωτιές και στην άμυνα είχε καταπιεί το σπουδαίο αλλά λαβωμένο σε εκείνον τον τελικό Σάσα Τζόρτζεβιτς. Αυτή είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές φάσεις του Final Four της Ρώμης. Τα χέρια πια έχουν λυθεί και η μπάλα ζυγίζει πολύ λίγο. Ο Παπα-Νικολάου ευστοχεί σε τρίποντο. Ο Ολυμπιακός εδραιώνει την κυριαρχία του. Ο Ρενέσες προτίμησε να δώσει κάποιες ανάσεις στον Τζόρτζεβιτς, εσπεσμένα όμως τον επαναφέρει στο παρκέδιο ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει στο σκορ. Ο Ντούντα Ιβκοβιτς ζητάει time out στην επόμενη φάση και ο Καρνιστόβας ευστοχεί σε σουτ 3 πόντων. Το σκορ γίνεται 53-43. Η Μπαρτσελόνα μειώνει τη διαφορά στους 10. Ο Ζωφρέσα αστοχεί. Ο Ρίβερς παίρνει την μπάλα και κάνει μία από τις συνηθισμένες αγαπημένες κούρσες του. Ευτοχή σε καλάθι και φάουλ. Πλέον αυτό το τρόπαιο δεν χάνεται με τίποτα για τον Ολυμπιακό. Η Κατάρα φαίνεται ότι έχει ξορκιστεί. Ο Ζωφρέσα μαζεύει το rebound μετά το σούτ της απελπισίας από τον Εστεγέρ. Ο βραχής όμως playmaker είναι αυτός που ίσως πιστεύει περισσότερο από όλους ότι το μάτς μπορεί να γυρίσει. Το μάτς όμως δεν μπορεί να γυρίσει. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 16 πόντους. Ο Ζωφρέσα ευστοχεί σε σούτ για 3 και μειώνει σε 61-48. Η Μπαρτσελόνα πιέζει σε όλο το γήπεδο. Προσοχή χρειάζεται φυσικά, αλλά ο Ολυμπιακός την έχει. Στα χέρια του Rivers η μάλα μοιάζει σαν κατάθεση στην τράπεζα. Απομένουν 3 και 57 ακόμα για την λήξη και η διαφορά ανεβαίνει στους 15 πόντους. Στις εξέδρες του Παλαέορ οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν στήσει το δικό τους πανηγύρι. Ο Τόμιτς προσθέτει ακόμα 2 πόντους στο ενεργητικό του Ολυμπιακού. Όχι μένεθ απαντά, αλλά πλέον τίποτα δεν έχει σημασία. Ο Ολυμπιακός είναι μία ανάσα από την κατάκτηση του τροπαίου, που για 7η συνεχόμενη σεζόν θα καταλήξει σε χέρια Σέρβου προπονητή, αυτή τη φορά του μεγάλου και σπουδαίου Ντούσαν Ivkovic. Το 89 και το 90 ήταν ο Μάλκοβιτς, το 91 ο Παυλίσεβιτς, το 92 ο Μπράντοβιτς, το 93 ο Μάλκοβιτς, το 94 όσο και το 95 πάλι ο Μπράντοβιτς και την προηγούμενη χρονιά ο Μπόζνταρ Μάλκοβιτς. Αυτή τη φορά είναι ο Dusan Ivkovic. Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα στο παρκέ του Παλαέουρ. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. «72-56, 39 εθελόντα πριν από τη λήξη του αγώνα. Τίποτα πια δεν μπορεί να αλλάξει. Ο Μπακατσιάς πετάει την μπάλα και ο Ολυμπιακός είναι στο θρόνο της Ευρώπης. Είναι στο θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης για το 1997. Δίκαια και πανάξια. Εξάλλου το τελικό 73-58 και το συν 15 με το οποίο νίκησε ο Ολυμπιακός σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη διαφορά που σημειώθηκε ποτέ στην ιστορία των μονών τελικών ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Αυτό και μόνο αρκεί για να καταδείξει τη διαφορά που είχε ο Ολυμπιακός σε εκείνο τον τελικό από την Μπαρτσελόνα. Τα πανηγύρια έχουν αρχίσει. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο έρχεται σε ελληνική ομάδα. Η δυναστεία του ελληνικού μπάσκετ συνεχίζεται.